Μόνο καλή χρονιά θέλω να σας πω, γιατί η παράσταση μιλήσουν τα παιδιά. Ένα πράγμα μόνο, είμαι χαρούμενος που για δεύτερη φορά συνεργάζομαι με την ομάδα Όπερων. Αν έχει κάτι να καμαρώνει αυτή η πόλη, είναι και για τη δημιουργία αυτής της ομάδας. Είναι παιδιά με ήθος, υποδειγματική ομάδα, είναι πολύ οργανωμένη και αξίζει τον κόπο, και αξίζει τον κόπο να τους δείτε και αξίζει της προσοχής σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Εμείς είμαστε η ομάδα Τέχνης Όπερων. Εγώ είμαι ο Διονύσης Καραθανάσης. Παρουσιάζουμε την καινούργια μας δουλειά που είναι το Requiem του Φερνάντο Ρενχίφο. Να ευχαριστήσουμε τον Θωμά που μας φιλοξενεί στο Black Box. Είναι η δεύτερη συνεργασία μας με τον Θωμά. Πέρυσι κάναμε το Crave στο Αυλαία και τώρα πηγαίνουμε στον πολύ ωραίο χώρο που έχει στο Black Box για να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά. Είναι βασικά ένα ισπανικό έργο ενός σύγχρονου Ισπανού συγγραφέα, Φερνάντο Ρενχίφο. Ένας νέος άνθρωπος που έχει ανησυχίες φιλοσοφικές και καθημερινές. Το έργο ουσιαστικά πραγματεύεται την ανασφάλεια και το αδιέξοδο του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ψάχνει να βρει και να αντλήσει από το παρελθόν του με τις αναμνήσεις του, τις ιστορίες του, τις μυρωδιές που του έρχονται, αν αξίζει να συνεχίσει κάποιος τη ζωή του σήμερα ή όχι. Ξέρετε, αυτά που γίνονται, είμαστε όλοι πιεσμένοι γενικώς σαν άνθρωποι τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, νομίζω γενικώς σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτονούν και βάζουν τέλος στη ζωή τους γιατί δεν βρίσκουν πλέον ενδιαφέρον για να ζήσουν. Ο Φερνάντο Ρενχίφο, επηρεασμένος από το βιβλίο του Καμί για το μύθο του Σύσυφου και βασισμένος γενικότερα πάνω στο μύθο του Σύσυφου, και αν όντως αξίζει κάθε άνθρωπος να κάνει αυτόν τον κύκλο της ζωής, είτε μένοντας θεατής σε αυτό το πράγμα, είτε αν πρέπει να συμμετέχει και να το αλλάζει, έχει φτιάξει ένα ποίημα ουσιαστικά, έναν θεατρικό μονόλογο, ένα θεατρικό έργο που σε μας μίλησε πάρα πολύ στην ουσία της υπόστασής μας και νομίζω και στην ουσία των καθημερινών ανθρώπων που όπως και εμείς και εσείς και όλοι μας πάνω είμαστε. Έχουμε σπάσει αυτό το μονόλογο σε τρεις ανθρώπους, είναι τρεις οι ηλικίες του ήρωα που συνδιαλέγονται μεταξύ τους, είτε είναι, μάλλον είναι η νεότητά του, η ωριμότητά του και η περασμένη ηλικία του στη δύση της ζωής του που ψάχνει και, όπως σας είπα και στην αρχή, αναζητάει. Βρήκαμε μια θετική, ένα θετικό πρόσημο σε όλο αυτό το λίγο μαύρο και πένθυμο κείμενο, όπως και ο τίτλος του, το Requiem, που έχει να κάνει με το πένθυμο εμβατήριο. Εμείς βρήκαμε μια αισιοδοξία και προσπαθήσαμε τέλος πάντων αυτή να την περάσουμε μέσα από εμάς. Τώρα θα το δείτε εσείς και θα μας πείτε τι καταφέραμε. Η Δήμητρα Ισιάχου είναι που έχει η σκηνοθέτης του έργου. Το έργο έφτασε στα χέρια μας από τη Μαρίτη Χατζημανουήλ, που είναι η μεταφράστρια, μας το είχε δώσει μερικά χρόνια πριν. Το διαβάσαμε και ήρθε η στιγμή, τέλος πάντων, που ορίμασε αυτή η ιδέα και το κάναμε. Αυτά έχω να πω εγώ. Η Δήμητρα, αν θέλει να μας πει μερικά πράγματα για το έργο, για το πώς το παρουσιάζουμε. Το έργο είναι καταρχήν ένα σύγχρονο έργο, γράφτηκε το 2000. Είναι ένας αντρικός μονόλογος ουσιαστικά, που όπως είπε ο Διονύσης, τον έχουμε σπάσει σε τρία πρόσωπα, χωρίς να είναι τρεις διαφορετικές ιστορίες, είναι μια κοινή ιστορία, απλά μιλημένη, ας πούμε, από τρεις διαφορετικές οπτικές ή ηλικίες ή διαφορετικές προσωπικότητες, ας πούμε. Το είχαμε διαβάσει πριν πολλά χρόνια από τον Αλέκο, τον Σπυριδάκη. Νομίζω ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, μάλλον, να το αποκωδικοποιήσουμε όπως θα έπρεπε τότε. Πρέπει να είσαι και σε μια συγκεκριμένη συνθήκη, νομίζω, σαν άνθρωπος, όταν διαβάζεις κάποιο κείμενο για να σου πει κάτι και να πεις ότι «Α, με ενδιαφέρει, θα το κάνω». Φέτος νομίζω ότι υπήρχε μια, πώς το λένε,
συγκυρία, ναι, που μας όθησε σε αυτό. Είναι ένα ρεαλιστικό κείμενο, φιλοσοφικό, αφορά τον άνθρωπο και μόνο τον άνθρωπο, τη μνήμη. Η μνήμη δηλαδή είναι κάτι πολύ σημαντικό μέσα στο κείμενο. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη μνήμη, τις εμπειρίες, τις αναζητήσεις του ανθρώπου. Το έχουμε στημένο αρκετά minimal, θα έλεγα. Σκηνογραφικά δηλαδή και σαν ολοστήσιμο, γιατί θέλαμε πιο πολύ να ακουστεί το κείμενο σαν κείμενο. Τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα, αυτές τις ερωτήσεις που θέτουμε στον εαυτό μας. Αξίζει, δεν αξίζει, προχωράω, δεν προχωράω. Και όχι μόνο ατομικά, αλλά και μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο και ένα γίγνεσθε κοινωνικό που δεν εξαρτάται πια από εμάς. Και όπως και στον ήρωα, καταλαβαίνουμε ότι δεν εξαρτάται από αυτόν. Έχει μια δουλειά ίσως που δεν θέλει να κάνει. Έκανε μια οικογένεια ή δεν έκανε μια οικογένεια που ίσως να μην ήθελε να κάνει. Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, όπως μας λέει, αλλά που ίσως και να μην ήθελε να τη ζήσει έτσι. Και αυτό. Καταλάβατε. Και, αυτό και αυτά είπαμε να τα δούμε λίγο πώς μπορούν να παρασταθούν τέλος πάντων στο θέατρο. Και έχουμε φτιάξει αυτή την παράσταση. Ορίστε, ναι, παρακαλώ. Μετά την αυτοκτονία, πολύ σωστά σε κάποια φάση τη ζωή μα κάνουμε και την αυτοαξιολόγηση. Πόσο ικανό είναι και πόσο δυνατό να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει πολλά από τα οποία δεν μα έχουν αρέσει. Πόσο δηλαδή μπορούμε να κάνουμε έναν μετασχηματισμό και τη γνώση και τη μάθηση, ναι, και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο διαφορετικό από αυτό που ήμασταν. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό το ερώτημα που θέτεται. Αυτό είναι εντελώς προσωπικό για τον κάθε άνθρωπο που φτάνει στη διαδικασία να θέσει τον εαυτό του σε αυτήν την αυτοκριτική. Ο ήρωάς μας εδώ και το έργο τελειώνει ουσιαστικά με μία ανάμνηση που μπορεί κάθε θεατής να το δει διαφορετικά. Αν όντως αυτός ο άνθρωπος επιστρέφει στην παιδική του ηλικία για να ξαναδεί και να ξαναθέσει τις βάσεις της ζωής του, ή αν όντως φεύγει εντελώς από τη ζωή, και αυτό είναι και αυτό που του φεύγει στη διαδρομή, μάλλον αυτό που του μένει στη διαδρομή, είναι αυτή η παιδική ανάμνηση. Οι μυρωδιές και τα έντονα συναισθήματα που του έχει αφήσει αυτή η ανάμνηση, η ζωή του. Γιατί αν αναλογιστούμε. Εμένα μου συμβαίνει και θεωρώ συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους αυτό, ότι αυτά που σκεφτόμαστε με ομορφιά και μια γαλήνη είναι οι παιδικές μας αναμνήσεις. Όλοι εκεί ξαναγυρνάμε για να νιώσουμε έτσι μια ησυχία μέσα μας. Το ίδιο κάνει και ο ήρωας του Ρενκίφο. Το ρωτώ αυτό γιατί δίσταται η απόψη πάνω σε αυτό. Πολλοί λένε ότι με τη διαρκή μάθηση και γνώση να συμπαντήσουν κάποιες απόψεις, κάποιες στάδιες ζωής. Κι άλλοι λένε ότι όσο γερνάμε και μεγαλώνουμε, ολοκληρωνόμαστε με τα λαθώματά μας και τα προτερήματά μας. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε το εαυτό μας. Ναι, σωστά. Και πρέπει πολλές φορές να παραλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Ακριβώς. Ναι, τελικά ίσως να μην μαθαίνουμε. Ακόμη και στην επιλογή συντρόφων, στην επιλογή καταπληκτικών, σε μένα τι θέλουν όλα, όλοι οι ώρες. Σωστά. Ψυχοθεραπεία. Δεν αλλάζει. Ναι, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Μάλλον είναι και σημαντικό νομίζω να συμφιλειωθείς με αυτό που είσαι και ναι. Το βλέπεις, ξέρεις ότι είμαι αυτό και συμφιλώνω με αυτό και προχωράω κάνοντας και τα ίδια λάθη. Βέβαια. Και στα ξανακάνω, ας πούμε. Ο συγγραφέας μιλάει πάρα πολύ για το Σύσυφο. Ο Σύσυφος, σαν ήρωας στη μυθολογία, συνεχώς έσπρωχνε ένα βράχο μέχρι την κορυφή ενός βουνού και ο βράχος ξανάπεφτε και αυτός ξαναπήγαινε. Και δεν αντιστάθηκε σε αυτό. Κάποιες στιγμές όμως. Βρήκε και την ελευθερία και μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να το απολάμβανε. Αυτό ήθελα να πω. Ότι φτάνει ο συγγραφέας προς παρόν να μας πει ότι μήπως ο Σύσυφος τελικά απολάμβανε αυτό το πράγμα. Μήπως αυτή η επανάληψη ήταν η ευτυχία του. Μήπως αποστασιοποιήθηκε βλέποντας απ' έξω αυτό το πράγμα και με το να το απαξιώνει βρήκε αυτός μια εσωτερική γαλήνη και απλώς έκανε αυτό το πράγμα. Είναι κάποια ερωτήματα τέτοια που θέτει το κείμενο.